ξανάρθε στην παρέα μας ξανά. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. Ελπίζω να είστε καλά. Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Περίεργα μεν, ωραία δε. Ναι, είναι λίγο περίεργα. Πάντα εγώ θα σας λέω αυτό που αισθάνομαι. Το κάνω όλα αυτά τα χρόνια και έτσι θα το κάνω και τώρα. Είναι ο καιρός, είναι η περίοδος, είναι η μετάβαση. Μας είχε πει και ο ψυχολόγος ότι δεν είναι εύκολη μετάβαση από το χειμώνα στην άνοιξη, έτσι. Δεν είναι και εύκολο, είναι ένα μεταβατικό περίοδο, μια μεταβατική περίοδος που, εντάξει, είναι λίγο ο καθένας όπως την περνάει. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τη σελίδα μας, μας βλέπουν Instagram, Όλγας Μάγαδου, καθώς επίσης και στο site του σταθμού μας, www.dictv.gr, γιατί ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει, όπως φυσικά καταγράφεται η ειδησιογραφία από τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς στο δίκτυο τηλεόραση. Λοιπόν, αχ, όλα αυτά τα χρόνια, αχ, πολλά χρόνια, εδώ παρέα είμαστε. Λοιπόν, πολλούς καλεσμένους το έχουμε, θα έχω δύο συνδέσεις με Αθήνα, με δύο καταπληκτικά παιδιά, θα έρθει σε λίγα λεπτά και η Όλη. Έχω και Xtan Bebe, δεν προλαβαίνω να δείξω και κάτι άλλο, είμαι και με την ώρα εδώ, είμαι με την ώρα, 8 χρόνια. Το έκρυψα, συγγνώμη Θέμη μου, εντάξει είναι, είσαι εντάξει. Ωραία. Είμαι και με την ώρα. 8 χρόνια είμαστε εδώ. Δεν είναι ούτε λίγο παραπάνω και αν είναι παραπάνω είναι με την καλή θέληση του αγαπημένου μου από πάνω του σκηνοθέτη. Λοιπόν, μονολογώ και δεν θα μονολογήσω για άλλο γιατί θα πάω να υποδεχτώ έναν αγαπημένο μου πλέον φίλο, έναν άνθρωπο που χρόνια παρακολουθούσα και πολύ χαίρομαι γιατί μέσα από αυτή τη δουλειά, με όσες δυσκολίες και να έχει κτλ. Γνωρίζω ανθρώπους τους οποίους ίσως να μην είχα την ευκαιρία να γνωρίσω. Ανθρώπους που βλέπω, που εκτιμώ, που μου αρέσει η δουλειά τους, ο τρόπος που μιλάνε, ο τρόπος που εκφράζονται και που τοποθετούνται. Το Σωτήρι του Καραμίντζα, τον γνωστό δημοσιογράφο και παρουσιαστή, ειλικρινά πάντα τον εκτιμούσα, χωρίς προσωπικά να τον ξέρω. Πάντοτε μου άρεσε ο τρόπος ο οποίος παρουσίαζε, ο τρόπος ο οποίος μιλούσε για τα θέματα, η έρευνα που έκανε, η ειδησιογραφία που έκανε, ο τρόπος που εκφραζότανε. Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου και πραγματικά γνωριστήκαμε και δεν ξέρω, η χημεία μας ήταν πολύ καλή και αυτή η χημεία μετέπειτα έγινε και μια πολύ όμορφη συνεργασία εδώ στο δίκτυο τηλεόραση. Πάμε να δούμε λοιπόν το Σωτήρι τον Καραμίντζα, μωρό μου, αγάπη μου όμορφη. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά και προσεχώς ελπίζω καλύτερα. Πάντα τα καλύτερα εύχομαι, πάντα καλύτερα. Είναι αυτό που λέει και η ταινία, αύριο όπως θα ξημερώνει μια άλλη μέρα. Αυτό να σκεφτόμαστε. Αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα. Το θέμα είναι τι μέρα είναι, Σωτήρη, δεν ξέρω κι εγώ. Είναι, δεν ξέρω, είναι ο ανάδρομος, είναι όλα μαζί που δεν ξέρω τι μου ξημερώνει και πώς. Αλλά είναι για καλό, όλα είναι για καλό. Θα σου πω, εγώ τις τελευταίες ημέρες έχω αποφασίσει να αλλάξω πολλά πράγματα στη ζωή μου. Εγώ να δεις. Ήμουνα σε μια δουλειά που δεν περνούσα καθόλου καλά. Πριν από λίγες ημέρες πήγα και στο νοσοκομείο έτσι μια βόλτα. Και αποφάσισα ότι θα κάνω αυτά που θέλω εγώ, έτσι όπως θέλω εγώ. Θα δουλεύω όπως θέλω εγώ, με την έννοια όχι ότι είμαι ισοδηματίας και ότι τα έχω όλα λυμένα, προφανώς και δεν έχω τίποτα λυμένο. Αλλά όταν δεν είμαστε εμείς καλά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλά. Έτσι είναι ακριβώς. Δεδομένο. Και είναι μια δουλειά που φαίνεται και πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε εμείς καλά. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό. Και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω εσωτερικεύσει πάρα πολλά πράγματα και πολλές δύσκολες στιγμές μου αναγκαστικά για να είμαι καλά, γιατί έπρεπε να είμαι καλά. Με κόστος με προσωπικό κόστος, έτσι. Κάτι αντίστοιχο έχεις κάνει και εσύ και είναι απόλυτα λογικό. Ναι, απλά πια, να ξέρεις, έχω μπει στη διαδικασία να λέω αυτό που σκέφτομαι στον άλλον που με ενοχλεί και δεν με νοιάζει τι θα πει. Δηλαδή, αν αυτό που μου λες με προσβάλλει, θα σου απαντήσω με τον ίδιο τρόπο. Αν αυτό που μου λες είναι τοξικό, θα σου πω και κάτι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που μου λες, μη μου μιλάς. Δεν θέλω να ακούσω. Δηλαδή, αν δεν βάλουμε φραγμό, αν δεν βάλεις όριο σε αυτό, αν δεν πεις στον άλλον... Μετασυγχωρήσω και πολλών εισαγωγικών, σκάσε, γιατί πολύ απλά αυτό που μου λες θα σκάσει εμένα και δεν με ενδιαφέρει, αλλά με φορτώνεις, με φορτίζεις, με γεμίζεις,
Εσύ ξεφορτώνεις τα σκουπίδια σου πάνω μου, φεύγεις αεράτος και ξεκούραστος και ξένιαστος και μένεις εσύ μετά πίσω να διαχειρίζεσαι όλο αυτό το βάρος, το οποίο δεν είναι δικό σου. Και δεν έχεις κανένα λόγο να το διαχειριστείς. Πόσο δίκιο έχεις. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Αντιλαμβάνομαι ότι τα φώτα, ότι οι εκπομπές, ότι όλο αυτό μοιάζει πολύ όμορφο και είναι όμορφο. Δεν είναι άσχημο. Αλλά όπως κάθε επάγγελμα, έχει και το κόστος του. Το κάθε... Ναι, αλλά είναι στην καθημερινότητα. Πέρα από το επαγγελματικό, είναι η καθημερινότητά σου. Δηλαδή, αυτό που λέω πάντα και στον εαυτό, εγώ τα λέω δυνατά για να τα ακούω εγώ πρώτα και μετά το ακούνε και οι υπόλοιποι. Δεν το παίζω life coach, μακριά από μας αυτό, δεν μπορώ καθόλου ούτε καν την έννοια του life coach ή λυλίκικου, όλο αυτό, του τσίρκου. Όταν ο άλλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τοξικός και η τοξικότητα του είναι βρωμιά, θα σε αγγίξει και θα σου λερώσει τα ρούχα, θα λερώσει την καθημερινότητά σου, θα λερώσει την ψυχή σου, θα λερώσει το νευρικό σου σύστημα. Δεν έχεις λόγο να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, αν εγώ έρθω με τα χέρια μου όλο λάσπες, αν με δεις να σε πλησιάζω, θα μου πεις όπα ρε φίλε. Δηλαδή, και αν με δεις να πλησιάζω ακόμα περισσότερο, αναγκαστικά θα με σπρώξεις για να μην σε λερώσω. Αυτό δεν το κάνουμε στην καθημερινότητά μας με τους ανθρώπους που έχουν λερωμένη καθημερινότητα και θέλουν απλά να κουμπάνε όλο τον κόσμο να το λερώνουν. Και λέει, μετά τα χέρια μου μια χαρά καθαρίσανε, γεια σας, φεύγω. Και μετά μένουμε εμείς έτσι. Και μετά μένεις εσύ να κάθεσαι να ξεβρωμίζεις ρούχα, καθημερινότητα, ψυχή, το νευρικό μας σύστημα, τους παλμούς της καρδιάς μας, τον εγκέφαλό μας. Δεν υπάρχει ένας λόγος. Αχ, ας αφήσουμε αυτό το θέμα γιατί είναι τεράστιο και είναι αυτά που μπορούμε να πούμε. Να με παίρνεις τηλέφωνο όποτε θέλεις. Και θα σε παίρνω και μπορεί και να σε συναντήσω και πολύ γρήγορα και θα τα πούμε και κάτω, ελπίζω. Εδώ είμαι για σένα, ό,τι θέλεις. Το ξέρω, αγάπη μου, γλυκιά. Χαίρομαι πάρα πολύ για το παιδί σου, το τηλεοπτικό, γιατί πάει πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε, Στέλιο. Πλάνα από την εκπομπή... Στέλιο, ο σκηνοθέτης μας μαγειρεύεται. Και ναι, λοιπόν, μαγειρεύουμε με το Σωτήρη Καραμίντζα. Θέλω να σου πω ότι αυτή η εκπομπή δημιουργήθηκε κάτω από πολλές συμπτώσεις. Κάποια στιγμή συναντήθηκα με τον σκηνοθέτη της εκπομπής που είχε έρθει να μας σκηνοθετήσει σε ένα στούντιο της Αθήνας όταν εργαζόμουν για ένα κανάλι της Λάρισας. Ο άνθρωπος ήρθε για να αντικαταστήσει τον σκηνοθέτη που έφευγε και ήρθε για μία μέρα, αλλά έκατσε αρκετές εβδομάδες. Και την δεύτερη, τρίτη μέρα έρχεται και μου λέει: να σου πω κάτι, έχω ένα στούντιο δικό μου. Έχει στο μυαλό σου μια εκπομπή που θέλει να κάνει? Και του λέω: αυτό, αυτό και αυτό. Και μου είπε από μόνο του: έλα. Δηλαδή, συναντηθήκαμε κατά τύχη με έναν άνθρωπο που δεν ήξερα. Ήρθε για μια μέρα για να κάνει μια αντικατάσταση και μείνει παραπάνω μέρες. Και γνωρίστηκα με όλη την εταιρεία παραγωγή, την Domenica Productions και όλα τα παιδιά εκεί, την Ιρένε, τον Γιώργο, την Ντόνα, τον Βασίλη, τον σκηνοθέτη μου, την Δήμητρα, όλο τον κόσμο εκεί πέρα, όλους όσους είμαστε εκεί. Είμαστε πολύ μεγάλη παρέα. Και όλο αυτό το σκηνικό που βλέπετε, επειδή δεν, όπως ξέρεις πολύ καλά, κάποια πράγματα δεν είναι υπερπαραγωγές, δεν έχουμε σκηνογράφους, δεν έχουμε πολύ κόσμο. Μία-μία τις ηλεκτρικές συσκευές, την κουζίνα, τις ταπετσαρίες, τηλέφωνο και φτιάχτηκε όλο αυτό το στούντιο που βλέπετε. Αν σου πω ότι δεν σε καταλαβαίνω απόλυτα. Πραγματικά σε καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά ξέρεις κάτι... Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο αυτό που λέω, το μαγευτικό και το ωραίο, ότι ξέρεις κάτι, δυσκολεύεσαι, γιατί δυσκολευόμαστε, δεν είναι εύκολο. Αλλά όταν ολοκληρώνεται όλο αυτό, όταν ολοκληρώνεται το στούντιο, ξεκινάς την πρώτη εκπομπή και τα λοιπά, παίρνεις μια βαθιά ανάσα και λες τουλάχιστον, το γούσταρα ρε παιδί μου, ήταν αυτό που ήθελα και δεν μπήκα σε καλούπι να κάνω αυτό, κάτι άλλο που δεν θέλω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι... Κάνεις αυτό που θες ακριβώς και είναι ευλογία αυτό, να μην κάνεις κάτι για το οποίο δεν θες. Νομίζω ότι είναι το μοναδικό πράγμα στο οποίο πηγαίνω και δεν μου ανεβάζει τους καρδιακούς παλμούς. Δηλαδή, πέρα από τα ραδιόφωνα, τον Λάβεν 7,5 και το ράδιο πρώτο 99,5 στα 12 άνισα,
αποφάσισα πια ότι στο λέω πολύ σοβαρά και το λέω όχι με διάθεση, πώς το λένε, που λέει και ο Μουτσινάς story, να κάνουμε και σε αληθινή ιστορία. Έχω αποφασίσει στη ζωή μου ότι δεν θέλω να αρρωστήσω από αυτή τη δουλειά. Ναι, και εγώ το αποφάσισα αυτό. Και θα το κάνω το κομμάτι το δικό μου έτσι όπως θέλω εγώ, με λιγότερα λεφτά στην τσέπη μου. Δεν ήμουν ποτέ πλούσιος, δεν έχω ποτέ την φαντασία ότι θα παίρνω 5 και 20 χιλιάδες ευρώ το μήνα. Ούτε το Τζόκερ θα μου πέσει ποτέ. Αλλά θέλω μέσα από την δική μου δουλειά και τη δουλειά των φίλων μου πια, που κάνουμε μια ομαδική δουλειά, να την κάνουμε σωστά, να την κάνουμε όπως θέλουμε εμείς. Και αν δεν μας βγει στο τέλος της ημέρας και πούμε παιδιά, και κάτι, το κάναμε, δεν πήγε όπως θέλαμε, θα είμαστε και πάλι ευτυχισμένοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας ευχαριστήσουμε, γιατί η εκπομπή μαγειρεύεται, έρχεται και στο δίκτυο τηλεόραση από την ερχόμενη Τρίτη στις 7.30 ώρα που εμείς ήμασταν επανάληψη. Φεύγει η επανάληψη δική μας και έρχεται, τι καλύτερο, ο Σωτήρης ο Καραμίντζας, και όταν το συζητούσαμε, γιατί μαζί συζητήσαμε την ώρα, βασικά όλοι εδώ, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που θα πάρεις μία ώρα έτσι, την οποία εγώ προσωπικά την αγαπώ πάρα πολύ. Και αν θες, αυτή την ώρα τη χτίσαμε εδώ μαζί. Δηλαδή, το μας βλέπουν βγήκε. Νομίζω στο ίδιο δεν είχατε κάτι πιο παλιά, 7.30 ώρα. Είναι μία οζόνη που τη χτίσαμε μαζί, εγώ με το σκηνοθέτη μου, με όλη εδώ την ομάδα. Και πραγματικά το αγαπάμε και όπου το δίνουμε με πολύ αγάπη, ρε παιδί μου. Επειδή το έχουμε συζητήσει, σε ευχαριστώ δύο φορές, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι μια ώρα δική σου, είναι μια ώρα που έχει τη δική σου υπογραφή. Ο κόσμος ξέρει ότι εκείνη την ώρα είσαι εσύ στους τηλεοπτικούς δέκτες του και θέλει πολύ μεγάλη μεγαλοψυχία, φοβερά ελληνικά, κάπου έχει υποθυμίσει ο Μπαμπινιώτης τώρα. Θέλει μεγαλοψυχία και θέλει και πολύ επαγγελματισμό για να πεις ότι εγώ δίνω την ώρα μου σε κάτι καινούριο γιατί θέλω να πάει καλά. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι έχουμε δει και εκπομπές που επειδή κάποιος δεν του κάνει πολύ καλά, τη στέλνει το αξιμέρωτο να την βλέπουν οι δράκουλες και οι οδηγοί πορτικών στην ευτυχή οδό. Εγώ ποτέ για σένα κάτι τέτοιο. Ποτέ, αλλά. Το ξέρω και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα και θα είμαστε όποτε θέλεις. Εγώ σου έχω ξαναπεί, όποτε θέλεις θα έρχομαι και σίγουρα δίνω υπόσχεση. Θα έρθω από κοντά, αλλά θα έρθω την ώρα που δεν το ξέρεις. Θα κάνω ντου. Να κάνεις ντου, εδώ έχεις ελευθέρας που λέμε. Σε αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί πέρα από το. Αφήνω πίσω τα επαγγελματικά, όλα τα. Είσαι ένας αληθινός άνθρωπος. Αυτό το λέω με την υπογραφή μου και δεν μιλάω εγώ. Δηλαδή, ή δεν θα πω τίποτα, ή θα πω αυτό που αισθάνομαι. Είμαι αυτό. Είμαι αυτό και είσαι αληθινός. Αυτό πίστευα για σένα και δεν έπεσα έξω. Στο λέω ειλικρινά ότι όταν σε έβλεπα στις εκπομπές τις πολύ πετυχημένες που έκανες με τις ομάδες που ήσασταν εκεί παρέα, αυτό πίστευα για σένα και αυτό είσαι. Και όταν επιβεβαιώνομαι, λέω κάτι βλέπω, ρε παιδί μου, στους ανθρώπους, κάτι μέσα σε αυτή Έχεις τη ζωή. Ένστικτο, αυτό είναι καλό. Το ελπίζω. Μακάρι. Σωτήρη, βλέπω Ανδρέα Μικρούτσικο και πόσους άλλους πετυχημένους ανθρώπους που μαγειρεύετε και κάνετε συνέντευξη παρέα. Θέλω να σου πω ότι οι περισσότεροι που έχουν έρθει, όχι περισσότεροι, κάποιοι από αυτούς είναι η πρώτη φορά που τους έβλεπα. Δηλαδή, ο Ανδρέας Μικρούτσικος με έχει πάρει κάποια στιγμή όταν ήμουν στο κανάλι της Λάρισας και μου έχει πει: σε βλέπω τα βίντεο στο YouTube, μπουρμπουρ, με πήρε μόνος του. Σοβαρά. Και μπράβο. Λέω, συγγνώμη, ποιος είναι? Και μου λέει, είμαι ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Εντάξει, εκεί ήταν, λέω, ή ο Μπιτσικώστας είναι, ή πραγματικό ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι και δεν κάνει πλάκα. Όταν τον πήρα τηλέφωνο να έρθει, μου είπε, έρχομαι όποτε θες. Δεν τον είχα συναντήσει ποτέ ξανά. Θέλω να σας πω το παρασκήνιο της συγκεκριμένης κατάστασης, είναι ότι η εκπομπή τότε, γιατί η εκπομπή αυτή είναι γυρισμένη κοντά τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη, η εκπομπή που είναι στον Α δεν το ήξερε. Δεν είχε ενημερώσει κανέναν. Γιατί μου λέει, θα έρθω για σένα, δεν παίρνω καμία άδεια, μου λέει, από κανέναν, δεν με νοιάζει καθόλου και έρχομαι. Έχει πει για την Κατερίνα Καινούργιου, έχει πει για πολλά πράγματα, για πρόσωπα και καταστάσεις. Όταν την να σου πω ότι το απόσπασμα αυτό, η εκπομπή στην Κατερίνα Καινούργιου δεν έπαιξε ούτε καρέ.
Ήταν σαν να μην υπήρξε ποτέ η συνάντησή μας με τον Αντρέα Μικρούτσικο. Δεν έπαιξε ποτέ για πάρα πολλούς λόγους. Τώρα το είναι μια άλλη συζήτηση. Πάμε αυτή την κάνουμε και άμα θες δεν την κάνουμε. Και ο Αντρέας ήταν είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Δεν έχει κόμπλεξ, δεν έχει προβλήματα. Ήρθε για να κάνει support στην πρώτη εκπομπή και για να ανεβάσει όλο αυτό το πράγμα. Το βλέπεις πόσο άνετος είναι. Ήρθε η Μάρτζη Λαζάρου από τον Skype, φίλη μου χρόνια. Η Έλενα Κόνστα, ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ήρθε ο πατέρας Παρθένιος που είναι πολύ διάσημος YouTuber και μαγειρεύει. Ήρθε η Κωνσταντία Χριστοφορίδου που κάνει την Λίκα Καλίτση, χρειάζεται το ΙΚΑ 3,5 χρόνια. Ο Γιάννης Κατινάκης, ο YouTuber. Τον αγαπώ. Όλοι φανταστικοί, αλλά παιδιά, θέλω να πω κάτι για τον Κατινάκη. Υπάρχουν στιγμές που πάω στο σπίτι και ξέρεις, όλη αυτή η μέρα που είναι δύσκολη κτλ. Και θέλεις να αποσυμφορηθείς, παιδιά, κοιτάω τα βιντεάκια του. Ο άνθρωπος είναι ταλεντάρα. Ταλεντάρα. Μπράβο του. Είναι, εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πληγωθεί πάρα πολύ από πολλές καταστάσεις. Είναι ένας πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Και όλο αυτό το πράγμα που δημιουργεί είναι μια παράλληλη δράση στη ζωή του για να ξαναζήσει, θεωρώ, εγώ το λέω από μόνος μου όλο αυτό, δεν είναι ότι μου έχει πει κάτι, για να ξαναζήσει από την αρχή όλα τα παιδικά του χρόνια. Τι να σου πω, του εύχομαι, δεν τον ξέρω, τον παρακολουθώ, βλέπω τα βίντεό του και πραγματικά μου κάνουν καλό, περνάω όμορφα και ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό, να, οι θεατές να αναζητούν για να... για να γαλινέψει η ψυχή τους, για να περάσουν όμορφα, για να αποσυμφορηθεί η μέρα τους. Νομίζω είναι επιτυχία αυτό. Εννοείται και έφτιαξε και γλυκό, με τη δική μου τη βοήθεια. Το προσπαθήσαμε λίγο. Το σπρώξαμε λίγο το πράγμα. Δεν μπορούμε να είμαστε καλοί σε όλα, βρε Σωτήρη. Εντάξει, να σου πω κάτι. Φάγαμε πολύ καλά από τον πατέρα Παρθένιο. Φάγαμε και από τον Αντρέα Μικρούτσικο. Η Μάρτζη Λαζάρου πήγε να μας βάλει φωτιά. Τυχαίο περιστατικό. Ναι. Έγιναν κάτι εκρήξεις μέσα στην κουζίνα. Με τον Σπύρο Μπιμπίλα φάγαμε και δεν φάγαμε. Με την Έλενα Κόνστα προσπάθησε να μας ταΐσει μπανάνες στον αέρα. Καταλαβαίνεις το τι έχει συμβεί. Και γενικότερα είναι... Πατάμε το ρεκ και γράφουμε χωρίς διακοπή και βγαίνει πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά έρχονται και νέα επεισόδια, τώρα τα ετοιμάζουμε από εβδομάδα. Ευελπιστώ, εγώ θέλω να έρθει κάποια στιγμή, επειδή είναι και ευρωεκλογές, να κάνουν παρέλαση οι πολιτικοί αρχηγοί ή διάφοροι πολιτικοί. Είναι... Όχι για να πούμε πολιτικά, γιατί τα παρακιάμε κιόλας λίγο. Ναι, αλλά είναι πολύ όμορφο και πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις πολιτικά πρόσωπα σε έναν άλλο χώρο. Να μιλούν για τη ζωή τους και για άλλα πράγματα. Ναι, δηλαδή το θέμα είναι ότι από ό,τι έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια δεν μαγειρεύουν, τα μαγειρεύουν καλά. Εκεί είναι η διαφορά. Εκεί υπάρχει. Είσαι εσύ ένας. Είμαι άτυπος. Μέχρι πότε θα πάτε γυρίσματα? Εμείς εδώ έχουμε να δείξουμε. Έχουμε. Θέλω να μου πεις μέχρι πότε πάτε. Γιατί τελειώνει και η σεζόν. Νομίζω ότι εμάς δεν θα μας, επειδή δεν λειτουργούμε με την έννοια τη σεζόν όπου κάνει η τηλεόραση. Σεζόν. Νομίζω ότι τώρα θα αρχίσουμε να ετοιμάζουμε και κάποιες εκπομπές για το Πάσχα. Α, τέλεια. Σας έχω και επεισόδιο για το πώς θα κάνουμε μόνοι μας σοκολατένια πασχαλινά αυγά. Μάλιστα. Και τουρέκια. Μάλιστα. Με έναν πολύ διάσημο πάστρι σεφ με πανευρωπαϊκές επιτυχίες. Και πολλοί διάσημοι που θα έρθουν, διάσημοι σεφ, influencer, τραγουδιστές, ηθοποιοί. Ελπίζω να έρθει και ο κύριος Κασελάκης κάποια στιγμή. Μακάρι. Λοιπόν, πρέπει να σας αποχαιρετήσω, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος τρέχει, τον ξέρεις πιο καλά από τον καθένα. Και εμένα μια ζωή με πιέζει αυτός ο χρόνος. Δηλαδή, πραγματικά, θα μου δώσουν καμιά ώρα παραπάνω και δεν θα το πιστεύω σε αυτό το κανάλι, ειλικρινά. Θα λέω πλάκα. Καλό δημόσιο να δοθεί μια ώρα παραπάνω, να δείξεις υπογραφές. Το έχω παρακαλέσει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή και εδώ στο δίκτυο. Πες μου πού παίζονται οι εκπομπές σου πέραν από εμάς. Είναι στο YouTube, στο κανάλι Μαγειρεύεται με έψιλον και ερωτηματικό. Και από αυτή την εβδομάδα, από αυτή που έρχεται, φαντάζομαι, θα αρχίζουν να παίζουν και στο δίκτυο τηλεόραση. Εκτός από εμάς και σε άλλα τηλεοπτικά κανάλια περιφερειακά. Έχει το Σάββατο θα μεταδοθεί στο Flash TV, που παίζει στη Δυτική Μακεδονία.
και ετοιμάζουμε και κάποιες συνεργασίες με TRT Θεσσαλίας, με το Best TV Πελοποννήσου, με το Αιγαίο TV και με ένα κανάλι της Κρήτης. Σε όλη την Ελλάδα, και λοιπόν. Στην Κύπρο, και στην Κύπρο ετοιμάζουμε τέλεια. Συνεργασία. Και να το δώσουμε να παίζει και στο satellite τους Έλληνες ομογενείς. Στους εξωγήινους ακόμα δεν έχω φτάσει. Μπράβο σας, παιδιά! Φιλιά πολλά, σ' αγαπώ, Σας φιλώ, σας ευχαριστώ για όλα. Τα υπόλοιπα τηλεφωνικά, εμείς οι δύο μαζί, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Καλώς μας ήρθε ο Σωτήρης Καραμίντζας και πάμε εξτάν μπεμπέ να δούμε εκεί τι όμορφα βιντεάκια ετοιμάζουν και εκεί τα παιδιά. Πού είναι τώρα αυτό 312. Ο άλλος τώρα είναι στο ξενοδοχείο και παραγγέλνει και ρούχα. Μαρία, ο κούριερ. 89-90 είναι. Πάρε 100 φιλέ και είμαστε εντάξει. Τα αρέστα. Εντάξει είμαστε. Αυτά είναι τα καλά που μας κούριερ. Τι πήρες με 89-90. Το κοστούμι για το γάμο μου. Επιτέλους ήρθε. Θα μείνα χωρίς κοστούμι. Με 89-90 δεν πήρες ούτε το μανί και το άκουμπα. Το βρήκα προσφορά. Μια φορά παντρεύομαι. Κάτσε να στο δείξω. Ποιος ξέρει τι θα δούμε τώρα. Εμένα με νοιάζει να μου κάνει το νούμερο. Κατά τα άλλα, το χρώμα είναι ίδιο με τη φωτογραφία. Μη σου πω καλύτερο κιόλας. Αυτό θέλω να το δω. Περίμενε. Άσε με τώρα. Πήρες, Χριστιανέ μου. Το νούμερο 12, το large. Εσύ πήρες το νούμερο 12, αλλά το παιδικό. Τι είσαι, μπεμπέ, το εξτάν μπεμπέ, που λέει παιδικά. Και τι περίμενες, με 89-90, που κάμισο, παντελόνι, παπιγιόν, γυλαίκο και σακάκι. Έχω παρήγγειλα το 12, το ευρωπαϊκό. Έλα, μην ανησυχείς. Το έχω πάρει κοστούμι εγώ δώρο για το γάμο σου, το έχω στο αυτοκίνητο. Ελάτε στην παρέα μας ξανά. Ελάτε στην παρέα. Εδώ είμαστε λοιπόν και ένα ευχαριστώ και στο καφέ, στο Νόμπελ, Τσαλδάρη 39, στον πεζόδρομο, στις Σέρες, που πίνουμε τον καφέ μας κάθε πρωί εκεί, αλλά πέραν αυτού μας στέλνει εδώ και τον καφέ και τον απογευματινό, γιατί χωρίς καφέ δεν βγαίνει η μέρα, είτε είναι πρωινός, είτε θέλουμε και έναν απογευματινό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε μία μέρα πολύ, 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 πολύ δυνατή. Όλη φραγκίδου make-up art της εκπομπής μας. Καλησπέρα. Και όχι μόνο. Αυτό είναι απλά, είναι και αυτό. Και αυτό. Απλά. Όλη φραγκίδου make-up art της, παύλα. Τα πάντα όλα. Mood, ό,τι θέλετε βάλτε. Ό,τι θέλετε βάλτε. Τι κάνεις? Καλά, είμαι πολύ καλά και σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα να πούμε. Πω, ξέρεις κάτι, είναι το θέμα το οποίο με ταλαιπωρεί πάρα πολύ με το και βλέμμα. Και όχι μόνο εσένα, γενικά θέλω να πω και μικρά κοριτσάκια, έτσι. Δεν έχει ηλικία αυτό το θέμα. Θα μιλήσουμε πώς μπορούμε να καλύψουμε τους μαύρους κύκλους. Ξέρεις, από μικρή ηλικία εγώ είχα θέμα με τους μαύρους κύκλους και τα μάτια μου και γενικότερα ό,τι συμβαίνει φαίνεται στα μάτια Εννοείται. Μου. Η κούραση, η στεναχώρια. Όλα. Εντάξει, η χαρά είναι άλλο πράγμα, φαίνεται σε όλα τα ματάκια, γυαλίζουν έτσι. Τα ματάκια, έτσι. Καλά, και ο έρωτας, έτσι. Εννοείται. Ό,τι νιώθουμε, είτε ο έρωτας είτε και ο βήχας δεν κρύβεται, αγάπες μου. Έτσι. Ό,τι νιώθουμε, αυτό αντανακλάται στο βλέμμα. Θα μηνύματα ερωτευτικές, γιατί ό,τι πω εγώ εδώ πέρα σημαίνει ότι εγώ το βιώνω. Όχι, απλά λέμε τι γίνεται. Και είναι ένα συνέστημα το οποίο λέω βγαίνει εγώ στα μάτια. Δεν έχει να κάνει όμως μόνο αυτό. Μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε. Και το DNA. Και το αυτό, η κληρονομικότητα. Που έχω και εγώ, έχω, ας πούμε. Έτσι, έτσι. Έχω τα μάτια της μαμάς μου, αν δεν κάνω λάθος. Που έχω δει, ας πούμε, και μικρά κοριτσάκια 15-16 χρονών τα οποία έχουν αυτό το πρόβλημα. Οπότε τι θα κάνουμε, πρέπει να το καλύψουμε. Καλό είναι πρώτα να πω ότι πρέπει για να έχουμε ένα βλέμμα ξεκούραστο να είναι καλά ενυδατωμένη η περιοχή των ματιών, έτσι. Γιατί είναι πολύ λεπτή εδώ, είναι πολύ λεπτό το δέρμα το οποίο χρειάζεται να το δώσουμε ενυδάτωση, τροφή. Άρα λοιπόν πώς γίνεται η ενυδάτωση, η να ενυδάτωση από την αρχή. Έτσι, έτσι. Η ενυδάτωση γίνεται φυσικά με ένα σωστό ντεμακιγιάζ των ματιών, με ένα καλό cleanser μετά να κάνω τον καθαρισμό μου, να σκουπιστώ οπωσδήποτε με μια καθαρή πετσέτα και αν γίνεται σιδερωμένη, ναι, για να αποφύγουμε κάποιες μύκητες ή κάποιο μικρόβιο και από εκεί και πέρα να βάλουμε τη σωστή κρεμούλα των ματιών μας ή το σέρουμ. Πρωί-βράδυ. Βεβαίως, πρωί-βράδυ και όχι μόνο, μπορεί να τύχει, ας πούμε, να τη βάλω και μεσημέρι, γιατί μπορεί να είμαι από το πρωί βαμμένη και να πάω στο σπίτι να θέλω να κάνω ντεμακιγιάζ. Εφόσον θα κάνω ντεμακιγιάζ στο πρόσωπο, θα κάνω και στα μάτια μου. Δεν θα πρέπει να ενυδατώσω την περιοχή μετά. Θέλει εκείνη την ώρα, πεινάει. Θέλει
θέλει την τροφή της. Και εγώ πεινάει τώρα τελευταία πολύ η αλήθεια. Εγώ δεν πεινάει. Εγώ πεινάει. Ναι. Ούτως ώστε πρέπει να δώσουμε και εκεί την τροφούλα. Οπότε δεν είναι απαγορευτικό να βάλω και κατά τη διάρκεια της ημέρας την κρέμα μου, αν χρειαστεί. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και μάσκες κάτω από τα μάτια, δηλαδή εκείνα τα ειδικά τα patch που κολλάνε τώρα για να είναι πολύ πιο εύχρηστα, είναι πολύ πιο εύχρηστα και δεν μας πιέζει ο χρόνος, δηλαδή μπορώ να τα βάλω και να κάνω κάποια δουλειά, mm-hmm. γιατί είναι στο δεκάλεπτο αυτά. Και από εκεί και πέρα φυσικά έρχεται, εφόσον έχω μια ωραία περιποιημένη επιδερμίδα, έρχεται το μακιγιάζ εκεί. Τώρα τι θα κάνω, εάν υφίσταται ο κύκλος μου, που ο κύκλος υφίσταται συνήθως σε μια περιοχή εδώ, δεν πάει μέχρι εδώ ας πούμε, εκεί θα πάω σε ένα κατάστημα για να προμηθευτώ τον κορέκτορά μου, όπως τον λέω, το διορθωτικό μου, το οποίο είναι συνήθως στις αποχρώσεις του πορτοκαλί, για να μπορέσω να καλύψω, να εξουδετερώσω εντός εισαγωγικών τον μαύρο κύκλο. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο μία η απόχρωση. Πώς θα διαλέξουμε τη σωστή απόχρωση? Ενώ μία απόχρωση του πορτοκαλί έχει διάφορους... Έχει διάφορη σκουρότητα του πορτοκαλί. Δηλαδή, εγώ που είμαι πιο ανοιχτή, θα πάρω το πιο ανοιχτό. Αυτό. Μία που είναι πώς πιο σκουρόχρωμη. Ναι, ναι. Αυτό θα, το καλό είναι εκεί, ας πούμε, στο κατάστημα καλλιτικών που θα πάμε, να μπορέσει η κάθε make-up artist εκεί να μας το τοποθετήσει πάνω στο δέρμα μας για ναι, να πάρουμε τη σωστή. Ναι, ανοιχτόχρωμη τι θέλει, σκουρόχρωμη επιδερμίδα τι θέλει. Βέβαια, αυτό θα το δούμε εκεί, γιατί κάθε εταιρεία έχει τις ανάλογες αποχρώσεις. Αλλά θέλουμε, το σωστό είναι να τίνει αυτή η απόχρωση στο πορτοκαλί, ούτως ώστε να έχουμε την εξουδετέρωση του μαύρου κύκλου. Από εκεί και πέρα, εφόσον το τοποθετήσω τον κορέκτορά μου, θα βάλω κανονικά το make-up μου παντού και ύστερα θα έρθω να φωτίσω με το concealer μου. Mm-hmm. Το οποίο δεν θα είναι εδώ, θα είναι ελάχιστη ποσότητα εδώ και θα δώσω φωτεινότητα εδώ. Προς τα πάνω. Και προς τα πάνω. Ούτως ώστε θα κάνω αυτό το καμουφλάζ που λέμε στο μακιγιάζ. Έχω διορθώσει εδώ, έχω φωτίσει και εδώ, οπότε έχω ένα βλέμμα καθαρό. Και μέσα στη μέρα, αν δεν προλαβαίνω να ξεβαφώ ή το οτιδήποτε, μπορώ να έχω μαζί μου ένα σέρουμ, γιατί υπάρχουν και ειδικά σέρουμ, τα οποία μπορούν να φορεθούν πάνω από το make-up μας και τους κορέκτορους και όλα, τα οποία θα ενυδατώσει στιγμιαία την περιοχή και μετά μπορώ επάνω να βάλω είτε με τα δαχτυλάκια μου τον κορέκτορα, είτε μετά να τοποθετήσω και λίγο το concealer μου, δηλαδή τον φωτισμό μου. Ούτως ώστε θα έχουμε ένα βλέμμα από το πρωί μέχρι το βράδυ φωτεινό και να στράφτει. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ νομίζω όλα. Ότι αυτό είναι το και το ξεκούραστο βλέμμα είναι, ξέρεις κάτι, το ξεκούραστο βλέμμα βοηθάει πολύ και το πρόσωπο. Δηλαδή δείχνει ότι είναι πιο χαλαρό, πιο ξεκούραστο. Πιο ξεκούραστο. Μεγάλης ηλικίας, ας πούμε, όταν ξεκουράζεται το βλέμμα με αυτό που κάνουμε, αυτή τη τεχνική, φαίνεται ακόμα πιο νεότερο, πιο φρέσκο. Και πιο φρέσκο αυτό. Και κάθεται και καλύτερα το μακιγιάζ. Εννοείται. Και γενικά θέλω να πω ότι όσο πιο ενυδατωμένη επιδερμίδα έχουμε γενικά, τόσο καλύτερα κάθονται και όλα τα προϊόντα. Όλοι μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Εμείς ακόμη ένα Extend Bebe θα δούμε και πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο. Διάλειμμα και στον επόμενο μας καλεσμένο. Majoral. Το Extend Bebe φέρνει πρώτο στην Ελλάδα όλη τη νέα κολεξιόν της Majoral. Αμέτρητα σχέδια. Την πολύ γνωστή και αγαπημένη σας εταιρεία, για πρώτη φορά κάναμε συμφωνία με την εταιρεία να παραλάβουμε πρώτη. Το καλοκαίρι θα γίνουν πάρα πολλές βαπτίσεις, οπότε αυτή η εταιρεία τι ακριβώς σας προσφέρει? Όμορφα βαπτιστικά σετάκια, υπέροχες επιλογές δωρών βάπτισης, καθημερινά ρουχαλάκια, σορτσάκια, σετ. Συνεργασία Extend Bebe και Majoral, θα βρείτε μια τεράστια συλλογή. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να καλωσορίσουμε έναν καλλιτέχνη που γνωρίσαμε μέσα από το πολύ πετυχημένο Voice, έτσι. Πήρε μέρος, πήγε πάρα πολύ καλά, είναι μια τέλεια εμπειρία για αυτόν από ό,τι μας έχει δηλώσει και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια πολύ επιτυχημένη καριέρα στο τραγούδι και μιλάμε για τον Δημήτρη Ρούσο. Γεια σου Δημήτρη μου. Καλησπέρα όλα μου, καλησπέρα, χαίρομαι που σε γνωρίζω και ευχαριστώ που είμαι καλή στην εκπομπή σου. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι καλά, πώς σε βρίσκω αυτό το διάστημα?
Όλα είναι πάρα πολύ καλά. Με βρίσκεις πολύ χαρούμενο. Τώρα σε τρεις μέρες, 15 Απριλίου, βγαίνει ο πρώτος μου δίσκος Σαμπάριζα. Ολοκληρωμένος. Ορίστε. Ολοκληρωμένος ο δίσκος σου. Ολοκληρωμένος, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος, μπορώ να πω. Καλοτάξιδος, είμαι γουρλού, πιστεύω. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και μ' αρέσει όταν έτσι μου λένε καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ότι παρουσιάζω ολοκληρωμένη δουλειά, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Μιλάμε για 9, 10, 11, 12, 13 τραγούδια ίσως. Ναι, δεν είναι εύκολο τώρα να βγάζεις. Συνήθως είμαστε στην εποχή που βγάζουμε ένα τραγούδι, ένα σινγκ, ξέρω εγώ, και περιμένουμε μέχρι το επόμενο. Εγώ είμαι λίγο από τους παλιούς ρομαντικούς και έχει και μια ιστορία μέσα ο δίσκος μου, οπότε είναι 10 τραγούδια από μένα για εσάς με όλη μου την αγάπη. Καλό τάξιδο και μπράβο σου, γιατί σημαίνει ότι δούλεψες πάρα πολύ σκληρά. Ξέρεις τι, βλέπουμε το πιο πρόσφατο νομίζω, είναι το εκείνη, πριν 4 εβδομάδες. Ναι, πριν σχεδόν ένα μήνα κυκλοφόρησε το εκείνη. Για να το ακούσουμε λίγο. Έχει το φως που δεν σβήνει, μιας οπτασίας γαλήνη, και σαν την θάλασσα δίνει δροσιά εκείνη. Μοιάζει φωτιά πολλοδίνη, στάχτες και θρύψαλα σκόνη αφήνει. Αν υπολογιστεί κάνει ζημιά εκείνη. Στο μυαλό μου τα βράδια ακολουθώ τα σημάδια, κάθε της βήμα κρατά μυστικό εκείνη. Μια φυλακή έχει γίνει έξω απ' τα τείχη, σκοτάδι πυκνό. Πίσω απ' τις μπάρες ζητώ ουρανό. Εκείνη με ένα τσιγάρο στο χέρι αναρωτιέμαι με θέλει. Ωραίο. Ωραίο τραγούδι με πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον στίχο, έτσι, για εκείνη και μόνο για εκείνη. Ναι, για εκείνη. Για τα μάτια της και μόνο. Ορίστε. Για τα μάτια της και μόνο. Για δύο μάτια συνήθως γράφουμε, Όλγα μου, για δύο μάτια γράφουμε. Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια και όλες αυτές. Έτσι βγαίνουν μεγάλες επιτυχίες από τον μεγάλο έρωτα, από τον μεγάλο πόνο, από τον μεγάλο χωρισμό. Βάλε καφέ να στα πω. Από κάπου πηγάζουν αυτά που γράφουμε. Τουλάχιστον εγώ, ό,τι γράφω, κάτι πρέπει να το έχω νιώσει. Δεν μπορώ να πω κάτι έτσι απλά να μου ήρθε από το πουθενά. Κάτι έχω νιώσει, κάτι έχω ζήσει. Οπότε μου βγαίνουν στο χαρτί, στους στίχους και στη μουσική. Βρε Δημήτρη, ξέρεις τι γίνεται και το πιστεύω και το έχω συζητήσει και με άλλους καλλιτέχνες σε γενικότερο επίπεδο. Όσοι άνθρωποι ασχολούνται με το καλλιτέχνη, με την καλλιτεχνική φύση, γενικότερα δίνουν θέαμα στον κόσμο, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Το έχω ακούσει από πολλούς, αν θες και από μένα, ότι στις πιο δύσκολες στιγμές, στις πιο down στιγμές, δεν ξέρω τι γίνεται, δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό στο κομμάτι της δουλειάς. Είτε θα έχεις έμπνευση, είτε θα είσαι πολύ καλός στην παρουσίαση, είτε θα έχεις έμπνευση να κάνεις κάτι τηλεοπτικά, είτε ερμηνευτικά. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Καταλαβαίνω, είναι αυτό που λέμε, στην πίεση λειτουργούμε λίγο καλύτερα. Είσαι μια στεναχώρια, είσαι μια μεγάλη χαρά. Σου βγαίνει ο καλύτερος σου εαυτός. Έτσι, ναι. Όσοι βιώνουμε έντονα τα συναισθήματά μας και δυνατά, αυτό συμβαίνει τουλάχιστον σε μένα που μέσα από αυτό εκφράζομαι. Και σε μένα, να ξέρεις, δηλαδή στο κομμάτι το δικό μου, υπάρχουν στιγμές που λέω, βρε παιδί μου, εγώ πώς το κατάφερα έτσι. Εγώ τότε ήμουνα. Και λέω, ναι, αλλά ίσως βγαίνει το αντίθετο. Να σου πω, τι κάνεις τώρα, σε τι φάση σε βρίσκω, είσαι κάπου. Εμφανίζεσαι κάπου? Αν εμφανίζομαι κάπου, με ρώτησες? Ναι. Ναι, εμφανίζομαι τις Τρίτες, είμαι στο Madame Pelagie, στο Περιστέρι, είμαι εδώ πέρα στον Πειραιά. Τέλεια. Με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα την Καρόζη, τραγουδάμε μαζί κάθε Τρίτη. Τα Σάββατα είμαι στον Τριαντάφυλλο, στο παλιό Φάληρο, όχι το γνωστό, έτσι λέγεται το μαγαζί. Με το φιλαράκι μου, το Μάκη τον Βερδέ, και εκεί κάθε Σάββατο τραγουδάμε παρέα. Και από εκεί και πέρα όλο και κάτι συμβαίνει. Τις προηγούμενες Κυριακές ήμουνα στις Πέτσεις και τραγούδαγα στις πόρτες σε ένα μαγαζί στο παλιό λιμάνι που είναι πάρα πολύ ωραίο και θα είμαι πάλι το καλοκαίρι.
και τώρα όλο και κάτι έρχεται. Μάλιστα, να δώσεις πολλά φιλιά στο Μάκη. Ήταν πριν λίγο καιρό μαζί μας και ο Μάκης, ο Μπερδές. Θα δώσω. Τα φιλιά μας. Δύο λόγια για το Voice πριν σε αποχαιρετήσω. Ωραία εμπειρία. Πολύ ωραία εμπειρία. Στο Voice είχα πάει το 2017. Είχα περάσει μέχρι τα Battles. Εκεί έχασα, αλλά έχασα από τον μετέπειτα νικητή του The Voice. Οπότε ήταν σαν να βγει κανένα δεύτερος. Πολύ ωραία εμπειρία. Έκανα πολύ ωραίες γνωριμίες με παιδιά. Όπως είπα και πριν, με παιδιά είμαστε ακόμα κολλητοί. Κάνουμε παρέα, γράφουμε μαζί τραγούδια. Και ήταν και κάτι που μου έδωσε κίνητρο και μου έδωσε και το ότι το έχω, ρε παιδί μου, μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Με ποιον ήσουν, α? Με Κωστή Μαραβέγγια. Α, αγαπημένος. Βασικά όλοι αγαπημένοι ήτανε. Και άκρος επιτυχημένοι και φοβερό show το Voice, έτσι, που έχει δώσει την ευκαιρία σε πολλά παιδιά. Ναι. Όποιος θελήσει μπορεί να πάει, είναι τρομερή εμπειρία. Εγώ το συνιστώ σίγουρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλοτάξει εδώ όλο το single σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Όλγα μου. Να είσαι καλά κι εσύ. Να συνεχίσεις να έχεις αυτή την όμορφη διάθεση και αυτό το πολύ ωραίο ταπεραμέντο και τη θετική αύρα, γιατί τα έχεις όλα. Και φαντάζομαι τα μεταδίδεις και στον κόσμο. Και είναι το καλύτερο. Προσπαθώ και το καλύτερο. Μου γίνει αυθόρμητα. Αυτό είναι. Λοιπόν, σε φιλώ γλυκά. Εγώ να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου από Σέρες. Λοιπόν, εμείς εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο, φανταστικό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Φιλιά πολλά, γεια σας. Με ένα γλυκό φιλί και διάθεση καλά.